Ζημιές που αγγίζουν το 100% της παραγωγής, ιδίως στα επιτραπέζια σταφύλια, πιστοποιούν οι γεωπόνοι του ΕΛΓΑ, που έχουν ήδη διεκπεραιώσει τις αυτοψίες σε ποσοστό 75% επί των αναγγελιών που έχουν γίνει. Υπάρχουν περιοχές με 100% καταστροφή, ειδικά στο επιτραπέζιο σταφύλι. Τα ινάμπελα έρχονται σε δεύτερη μοίρα, δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι έχει σωθεί το 60% των ινάμπελων. Τα αποτελέσματα είναι απογοητευτικά. Έχουμε δει αμπελώνες πραγματικά εξαιρετικούς που η παραγωγή φτάσανε στη βρύση να πιούνε το νερό και δεν προλάβανε. Στα αμπελοχώρια που έβρεξε πιο πολύ εδώ κάτω, έχει στο Μαλεβίζη, έχει κάνει πάνω από 100 χιλιοστά νερό. Στην περιοχή τη δική μου 50 χιλιοστά νερό. Εάν κάνει μια ψυχαλίδα, δεν μαζέψουμε τίποτα. Οι αμπελουργοί της Κρήτης έχουν προθεσμία μέχρι αύριο Παρασκευή 10 Αυγούστου να αναγγείλουν τις ζημιές και να τις υποδείξουν στο προσωπικό του ΕΛΓΑ, ο οποίος μάλιστα έχει ανακαλέσει τις άδειες των γεωπόνων, ώστε η καταγραφή των ζημιών να ολοκληρωθεί σε χρόνο ρεκόρ. Πολύ μεγάλο πλήγμα. Δεν μπορεί να τα διαχειριστεί ο παραγωγός εύκολα. Αν τα αφήσει να οριμάσουν, θα τους απίσουν. Οι γεωπόνοι βγήκανε πριν την αναγγελία, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό. Έχουν ανακληθεί οι άδειες των γεωτεχνικών όσο αφορά τους εκτιμητές για το μήνα Αύγουστο. Έχουν ζημιά 80% και 70% και 100%. Γιατί τα τραπέζια δεν τα θέλουν τώρα. Και είναι μεγάλο το πρόβλημα. Ωστόσο, για να ανοίξει ο δρόμος της αποζημίωσης των πληγέντων αγροτών, ο ΕΛΓΑ πρέπει προηγουμένως να κλείσει το φάκελο των αποζημιώσεων του 2017. Για τον λόγο αυτό, σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ηρακλείου και της Ομάδας Αμπελουργών θα συναντηθεί την Τρίτη στα τοπικά γραφεία του ΕΛΓΑ με τη διοίκηση της υπηρεσίας, διεκδικώντας την άμεση καταβολή του υπολείπου 30% των παλαιότερων αποζημιώσεων. Σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο θα παραστεί στον ΕΛΓΑ Κρήτης για να κοιτάξουμε κάποια διαδικαστικά και να απαιτήσουμε, όπως έχει, μία από τις απαιτήσεις μας έχει να κάνει με το 30% που δεν έχει πληρωθεί το περισσινό το φοιτικό του 17. Αν δεν πληρωθεί το περισσινό το φοιτικό του 17, δεν μπορούμε να μπούμε σε πληρωμή το 18. Να καλέσουμε τον ΕΛΓΑ από εδώ άμεσα, αύριο το πρωί, να δώσει τα υπόλοιπα των αμπελουργών που κάνει να τους δίνει από πέρσι, διότι είναι σε αδιέξοδο και κάνοντας εκτιμήσεις να δώσει και τη φετινή ζημιά. Η αγωνία για τους πληγέντες αγρότες της Κρήτης φτάνει στο αποκορύφωμά της, καθώς από τη μία στιγμή στην άλλη έχασαν μέσα από τα χέρια τους μια χρυσή σοδιά, όπως είχε χαρακτηριστεί από πλευράς ποιότητας και ποσότητας των φετινών σταφυλιών. Οι παραγωγοί έχουν 100% ζημιά. Έχει αποτυπωθεί στο χαρτί από τον ΕΛΓΑ. Ήταν τελείως ατρίγητα τα μπέλια. Έχουν εκτιμηθεί. Ο ανταποκριτής του ΕΛΓΑ Κρήτης, ο κ. Νοδαράκης, ο Γιώργος, συγκεκριμένα έχει αλωνίσει όλο το νομό και είναι καθημερινά μέσα στα μπέλια μαζί με εμάς και τους παραγωγούς αλλά και τους συνδικαλιστές. Και πραγματικά δίδεται μία μάχη. Θεωρούμε ότι θα γίνει μία σωστή και δίκαια εκτίμηση και ο παραγωγός θα πάρει άμεσα τα λεφτά του, γιατί υπάρχει σοβαρό οικονομικό πρόβλημα και δεν θα μπορεί να ανταπεξέλθει σε μια δύσκολη χρονιά όπως είναι και η φετινή του 18.